η κυρία Λεμονιά Μοζαντζίδου Χαρακοπίδου από την Παταγή, 90 χρόνων, θυμάται και εξιστορεί τραγουδώντας γεγονότα που χαράθηκαν στο υποσυνείδητο των Ελλήνων τα περασμένα χρόνια με στοιχεία, βιώματα, με έναν αυθεντικό τρόπο όπως μόνο η λαϊκή μουσα μπορεί. Το 26 μου γεννήθηκα να πάω να μην κάνει μπαμπάς μου, ήταν ποιημένος και μέχρι το 27, 90 χρόνια. Ξέρεις πολλά τραγούδια. Ξέρω, κάμποσα ξέρω. Από πού τα έμαθες, τη μαμά σου? Τη μάνα μου, τον αδερφό, ήταν ο γάνος παίκτης. Αυτός ήταν στο παραπέταγμα και μετά γύρισε το 2002, γύρισε τα σιγαλά στο 2003. Και από εκείνον τα έχω μάθει, από το θείο. Τραγουδούσαμε στα πανηγύρια, στους γάμους. Τώρα πάλι γάμο θα έχουμε Ευαγγελιό, το Σάββατο την Γονής, θα πούμε τραγούδια και οι δυο. Ξέρεις πολλά τραγούδια? Κάμουσα ξέρω βέβαια. Μέσα στα παραδοσιακά τραγούδια το εθνικό συνέστημα κυριαρχεί, ιστορίες ζωντανεύουν για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί αυτούς οι παραδοσιακά τραγούδια βγαλμένα από την ψυχή, τα βιώματα και τα ακούσματα του λαού μας. Το 24 το όρκος θα σκώσει πολύ μου βρεγιάνη. Θα σέβει με στα Ιβάλη. Το όρκος θα σκώσει πολύ μου βρεγιάνη. Θα σέβει με στα Ιβάλη. Τρία καράβια ξεκίνησαν, βρε Γιάννη, που μέσα από την πόλη. Τρία καράβια ξεκίνησαν, βρε Γιάννη, που μέσα από την πόλη. Τον Αβασταϊδού φέκια βρε Γιάννη και τα άλλο τα σπάθια. Ο μύθος, η ιστορία, όλα είναι θέμα στα λιτά αλλά μεστά περιεχομένου τραγούδια του λαού, τα οποία μεταφέρονται στις επόμενες γενιές μέσα από τη μνήμη απλών ανθρώπων. Ο Τουρκός τα αποφάσισε βρε Γιάννη, στην Τρία για να μπει. Έλληνες δεν το πίστευα βρε Γιάννη και δεν το νομίζα. Έλληνες δεν το πίστευα βρε Γιάννη και δεν το νομίζαν.